Έρχεται κατόπιν η κυρία και μου σκάει το παραμύθι. Δεν είμαι η έτσι, είμαι η γιουβέτσι και είμαι καψούρα με έναν άλλον και παντρευόμαστε. Και παρόλα αυτά, εγώ, κύριος, να ήταν άλλος στη θέση μου, ξέρεις πως θα της φερότανε. Θα την έπαιρνε ένα βράδυ, θα της έλεγε, πάμε μια τσάρκα. Με τα φιλιά μου. Εδώ. Τι έπαθες? Ο Γρηγόρης τις προσβολές της ξεπληρώνει πολύ άσχημα. Το ξέρεις αυτό? Τι είναι αυτά που λες? Θα καταλάβεις. Γρηγόρη, τι κάνεις, τρελάθηκες? Για χαρά. Γρηγόρη! Γρηγόρης, σε παρακαλώ! Γρηγόρη! Σε παρακαλώ. Γρηγόρη, μη μ' αφήσεις. Γρηγόρη, σταμάτα. Σε παρακαλώ, Γρηγόρη. Γρηγόρη, μη φεύγεις. Γρηγόρη, σταμάτα. Γρηγόρη. Γρηγόρη, γιατί? Αν της είχα φερθεί έτσι τώρα θα σερνόταν στα πόδια μου. Αλλά δεν είμαι τέτοιος άντρας. Κατάλαβες, φίλε μου? Έφυγε ο... Ο Κουφός. Ποιος Κουφός? Ο Σάκης, ο Κουφός καθόταν δίπλα σου. Ωραιότατα. Άντε. Εβίβα του Κουφού. Ψάχνω στους σταθμούς, στα τρένα, στους καπνούς, στα λιμάνια, στα γιοφύρια, στα τόξα της βροχής, μα εσύ δεν θα βρεθείς. Τι κάνεις, βρεβικάκι μου, χαθήκαμε.
Τι έγινε? Τι να γίνει. Φεύγω την άλλη εβδομάδα για Αυστραλία. Έλα. Άντε, μπράβο. Αλλά θέλω πρώτα να τακτοποιήσω κάτι εκκρεμότητες. Ο Γρηγόρης τι κάνει? Δεν τον βλέπω. Πήγα πριν από καιρό και του είπα όλη την αλήθεια. Ναι. Τότε καιρός να τη μάθουν κι άλλοι. Ποιοι? Η οικογένεια του Νίκου. Τώρα πια, για ποιο λόγο? Γιατί ο Νίκος κάποια στιγμή θα τους τα ξεράσει. Θέλω να μάθουν ότι όλα έγιναν εξαιτίας της βλακείας σου. Πάμε. Δεν πάω πουθενά. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας ξεχαστούν τα παλιά. Όχι, γλυκιά μου. Πάρτηκε. Δεν θα γλιτώσεις έτσι εύκολα. Στέλλα, καταλαβαίνεις την κατάστασή μου. Έμεινε ολομόναχη. Εκτός από τον Γρηγόρη εξαφανίστηκε και ο Νίκος. Έχασα δύο άντρες που μου αγαπούσαν σαν τρελή. Τι θα απογίνω? Τι ανάγκη έχεις εσύ? Εσύ είσαι ένα ποίημα. Όχι, δεν είμαι. Ήμουν, δεν είμαι πια. Κοίτα, τι έβγαλα από τη στεναχώρια μου. Ήσουν, είσαι και θα είσαι το όνειρο κάθε άντρα. Αλήθεια το λες? Μα είναι δυνατόν? Τέτοιο κορμί, τέτοια μάτια, τέτοια πόδια, τέτοια χέρια. Κοίτα, χεράκι. Να σε καλά με τον Όνης. Όχι, αυτό το άλλο. Κοίτα, κοίτα, χεράκι, ζωγραφιά. Ευτυχώς που έχω και εσένα και μου τα λες αυτά. Μα αν δεν στα πω εγώ, ποιος θα στα πει? Όταν μπήκες, τρόμαξα. Το μάτι σου ήταν αγριεμένο. Μου πέρασε. Δίκη μου, θέλω από σήμερα να είμαστε αχώριστες. Όπου εγώ και εσύ. Αυτό που κάνεις λέγεται απαγωγή. Έχεις κάνει εσύ χειρότερα, κατανόμαστα. Χαμογέλα, μας κοιτάνε. Θα μείνεις σημάδι στο χέρι μου. Σκάσε και προχώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι μου γίνεστε? Τι λάζει είναι αυτό? Το νίκιασα για τις εκδρομούλες μας. Θα πούμε και οι δύο από εδώ με συντονισμένες κινήσεις, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όπως καταλαβαίνεις, αγαπημένη, τις ταχύτητες θα τις βάζουμε μαζί. Εγώ δεν βάζω τίποτα. Είμαι θύμα απαγωγής. Είσαι τόσο χαριτωμένο, τον πεισμό. Μαγκές, κάτι πρέπει να κάνουμε για τον Λάζαρο. Έχει πέσει σε βαθιά μελαγχολία. Τον χάνουμε. Εν τω μεταξύ έχω κι εγώ τις μαύρες μου. Δεν ξέρω, σκεφτείτε κάτι. Όχι, έρχεται. Τι έγινε? Ρώτησα όλη τη γειτονιά, δεν τον έχει δει κανείς. Καλά, μην απελπίζεσαι. Εγώ πετάγομαι μέχρι το βίντεο κλαμπ. Στο μεταξύ μπορεί να γυρίσει. Ξέρει να γυρίσει, Ξέρει να γυρίσει. Αλλά δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί έπεσε θύμα απαγωγής. Έλα, μωρέ Λαζαράκο. Ποιος θα τον απαγάγει το Μίτσο και γιατί? Άκου που σου λέω, κάτι ξέρω παραπάνω. Ο Μίτσος αυτή τη στιγμή είναι όμηρος. Ναι. Σε είχα προειδοποιήσει να συμμορφωθείς. Δεν ήσουν υπάκουος. Είναι... καλά. Μια χαρά προς το παρόν. Έχει φάει τίποτα? Τον άμπακο, έννοια σου καλοπερνάει. Δεν σε πιστεύω ότι τον έχεις εκεί. Δώσ' το μου να του μιλήσω! Ο καρπός μου. Κουράγιο, Βιβελό. Μόλις πάμε εκεί και ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και λάμψει η αλήθεια και αποδειχτεί περίτρανα η αθότητα, θα είσαι ελεύθερη να φύγεις.
κολοφάναρο. Ποιος είναι? Να μπω ή να φύγω? Κάνε τι γουστάρεις, δεν έπαιζε. Αμάν πια αυτός ο εγωισμός σου. Πες και μια φορά αυτό που νιώθεις, σταμάτα να παριστάνεις το βαρύ άντρα. Τόλμησες να πλώσεις χέρι πάνω μου? Ναι, γιατί, τι θα μου κάνεις? Πάψτε γκρίνια. Έλα καλή, φέρε εδώ. Πήγες κιόλας. Άντε προχώρα. Προχώρα καλέ. Κυραβίκη. Ποιος σου τηλεφώνησε? Κανείς. Γιατί, τι έγινε? Ο κύριος Λυκούργος δεν είναι καλά. Το γνωστό πρόβλημα με την καρδιά του. Είχε καιρό να τον πιέσει. Είναι πιο σοβαρά από τις άλλες φορές. Γιατί δεν τον πάτε σε ένα νοσοκομείο? Έχει έρθει για τρώσει από το πρωί. Εσύ γιατί δεν είσαι απέναντι? Έχει τα άλλα τα παιδιά να το φροντίζουν. Τα καλά παιδιά της οικογένειας. Βίκη μου! Κοριτσάκι μου! Λες και το ξέρεις, ο Θεός σε έστειλε. Πώς είναι, πείτε μου. Τώρα είναι καλύτερα. Γεια σας. Γεια σας. Η Στέλλα είναι φίλη μου από τα παλιά. Χαίρομαι πολύ. Συγγνώμη, μας βρίσκεται σε αναστάτωση. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Της αρέσουν της Στέλλας οι αναστατώσεις. Νίκο,